Ο Ιωσή Παδρέα Πυρόπουλο μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Κάνατε, καλώς σα, Βρέγκα. Καλώ ήρθατε. Υπό... Υποψήφιο Ευρωβουλευτή, βεβαίω, με το Κίνημα Μαλαγή και γραμματέα του κόμματο. Από εκεί που συζητούσαμε, θα το ξαναπιάσουμε. <laughs> το αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη. Σιγά-σιγά φαίνεται ότι φτάνει προ το τέλο η χρήση του. Το αεροδρόμιο ε, στο Καστέλι έχει ολοκληρωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και φαίνεται ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Εκατομμύρια περιμένουμε στην Κρήτη. Πόσο έτοιμο είναι το νησί για να υποδέχεται τόσο πολύ κόσμο. Αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό στη συζήτηση την οποία πρέπει να, να ανοίξει. Δηλαδή κατά πόσων υπάρχουν οι υποδομές και οι προϋποθέσεις έτσι ώστε το, η Κρήτη μας να δεχθεί τόσους πολλούς τουρίστες και αυτό το καλοκαίρι αλλά και τα επόμενα καλοκαίρια. Και επειδή πλέον δεν μιλάμε μόνο για τρει ή τέσσερι μήνε τουριστική περίοδο, mm -hmm. εδώ πλέον στην κρίτη την περίοδο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Η συζήτηση πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα για τι υποδομέ. Mm -hmm. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, ένωση με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, με, την, με, με αυτό που πραγματικά σημαίνει η Ελλάδα, mm -hmm. αυτό που πραγματικά σημαίνει η Κρήτη, ε, έτσι ώστε ο τουρισμό να έχει και ανταποδοτικό όφελο και προ του πολίτε mm -hmm. και προ του ανθρώπου εδώ τη Κρήτη, ε, γιατί θέλ, θέλουμε να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωή και το πραγματικό εισόδημα. Ε, είναι πολύ βασικό αυτό στη συζήτηση και για εδώ και για τα υπόλοιπα νησιά και γενικότερα για τη χώρα μου. Mm -hmm. Γιατί αφορά και στη συζήτηση τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη. Σωστά. Δηλαδή, πώ μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια και το εισόδημα των Ελλήνων έχει. το χάσμα μεταξύ του εισοδήματο των Ελλήνων σε σχέση με τον υπόλοιπο των Ευρωπαίων έχει μεγαλώσει τα τελευταία 12 χρόνια. Γιατί δυστυχώ η χώρα μα πληρώσαμε, η Ελλάδα πλήρωσε περισσότερα από όλε τι υπόλοιπε χώρε όλε τι κρίσει που είχαμε μπροστά μα. Οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, πανδημία και τώρα κρίση τη ακρίβεια. Άρα λοιπόν, πρώτον πρέπει να παλέψουμε στην Ευρώπη για έργα αναπτυξιακά, πακέτα όπω είναι το Ταμείο ανάκαμψη. Mm -hmm. Και φυσικά και εμεί να δημιουργήσουμε τι προποθέσει έτσι ώστε τα πλεονεκτήματα που έχουμε που αφορά και τον τουρισμό, αγορά και το αγροτοδιατροφικό να τα ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω. Δυστυχώ, στο κομμάτι του, ε, του πρωτογενού στομέα, η χώρα μα έχει κάνει πολλά βήματα πίσω την τελευταία πενταετία. Δυστυχώ, η ελληνική κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη γιατί έχει αφήσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αβοήθητους τα τελευταία χρόνια. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί και δεν στέκεται όπως θα έπρεπε για να κρατήσει ζωντανή την παραγωγική Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε και να εφαρμόσουμε πολιτικέ αλλά και να διεκδικήσουμε... Στην Ευρώπη, ακόμα περισσότερα πράγματα προ όφελο του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Κύριε Σπυρόπουλε, στον τομέα τη υγεία θα τα είχατε καταφέρει καλύτερα αν ήσασταν κυβέρνηση. Διότι έχουμε ακούσει πολλέ φορέ κριτική από το κόμμα σα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι ούτε το Ταμείο Ανάκαμψη <coughs> δεν έχουμε αξιοποιήσει από πλευρά κονδυλίων ε, για το κομμάτι τη δημόσια υγεία. Έχετε ασκήσει έντονη κριτική. Θα τα είχατε καταφέρει λοιπόν καλύτερα εσεί, στη δημόσια υγεία. Το εθνικό σύστημα υγεία έχει καταρρεύσει. <coughs> τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγεία βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σε γιατρού και νοσηλευτέ. Mm -hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει ότι δεν, δεν το βλέπει. Εμεί φυσικά και θα είχαμε εφορμόσει από την πρώτη μέρα μία άλλη πολιτική. Εξάλλου το είχαμε πει και, αν θυμάστε τότε, στην έναρξη τη πανδημία, το Πασόκμα και με την αίμηση την πρόεδρο τη Φόφη Γερματά, mm -hmm. είχε ψηφίσει του περισσότερου νόμου που αφορούσαν την πανδημία. Γιατί λέγαμε να σώσουμε ανθρώπινε ζωέ. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε ζητήσει από τότε μία στρατηγική για, τη, για ένα νέο εσύ. Άρα λοιπόν το πιστεύουμε. Για μα είναι κάτι ταυτοτικό για την παράταξή μα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημόσια υγεία που θα στέκεται δίπλα σε όλου του πολίτε. Όχι όσοι έχουν τα χρήματα να μπορούν να... να έχουν την περίθαλψη, και όσοι δεν έχουν να περιμένουν επί μήνε για ένα χειρουργείο. Του προτείναμε το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψη. Uh -huh. Να βάλουν 10% των πόρων στην υγεία όπω έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία. Δυστυχώ δεν, δεν μας άκουσαν. Έβαλαν μόνο 4% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη. Και φυσικά η μόνη του μέρημνα είναι να νομοθετήσουν για περισσότερο ιδιωτικοποίηση τη υγεία. Όχι για να προσελκύσουμε του γιατρού μα να επιστρέψουν πίσω στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, να ενταχθούν καινούργοι, να αυξήσουμε το νοσηλευτικό προσωπικό και κυρίω να αυξήσουμε του μισθού. Γιατί η μισθοί και των γιατρών και των νοσηλευτών στη χώρα μα είναι από του τελευταίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε όλου αυτού του επιστήμονε να παραμείνουν στο εθνικό σύστημα υγεία. Άρα θέλει μια άλλη αντιμετώπιση. Δυστυχώ, η νέα δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται. Είναι, α, αυτό που λέτε είναι φοβερό. Ε, Τι τελευταίε ημέρε είχα μια επαφή με τα νοσοκομεία. Σε συγκεκριμένη κλινική ε, δημόσιου νοσοκομείου εδώ στο Ηράκλειο, από το 2015 έχουν κάνει αναφορά ζητώντα συγκεκριμένα πράγματα και έκαναν ξανά αναφορά πριν από μερικέ μέρε γιατί από το 2015 μέχρι σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Δεν είναι φοβερό αυτό. Α, αυτό που λέτε το συναντάμε παντού. Ξέρετε, εμεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ο Πρόεδρο. Ο Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ ε, και εγώ ω γραμματέα έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλά νοσοκομεία. Τα περισσότερα νοσοκομεία και τα κέντρα υγεία. Mm -hmm. Σε ολόκληρη τη χώρα. Για τα οποία κέντρα υγεία μιλήσαμε πολύ την περίοδο τη πανδημία και μόλι ξεχάσαμε. Μιλήσαμε. Ja, και μόνο τα, ξεχάσαμε. Ναι. τα κέντρα υγεία βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Mm -hmm. Υπάρχουν ελάχιστοι γιατροί, είναι υποστελεχωμένα, οι εγκαταστάσει του είναι ε, παρετημένε εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό μίλησα για το Ταμείο Ανάκαμψη. Mm -hmm. Το Ταμείο Ανάκαμψη ήταν ένα εργαλείο. Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση για να μπορέσει να ανακαινήσει τι υποδομέ όλων των κέντρων υγεία σε ολόκληρη τη χώρα. Έβαλε ελάχιστα. Δηλαδή τα λίγα έργα τα οποία λένε τώρα ότι κάνουν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγεία ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Αν mm -hmm. μα είχαν ακούσει, σκεφτείτε πόσα περισσότερα θα είχαμε βελτιώσει τα χρόνια που έρχονται. Άρα λοιπόν χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και φυσικά πρέπει να επενδύσουμε στο εθνικό σύστημα υγεία. Μα λένε κάπου από πού θα βρείτε τα λεφτά. Ε, Εμεί λέμε ότι είναι θέμα προτεραιότητα. Εμεί έχουμε ω προτεραιότητα τη δημόσια υγεία. Δεν έχουμε ω προτεραιότητα τι απευθεία αναθέσει σε διάφορα έργα τα οποία δεν έχουν κανένα σκοπό, μόνο να εξυπηρετήσουν τι ρουσφετολογικέ επιδιώξει τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ πρέπει να τα πράγματα με το όνομά του. Η χώρα πρέπει να βελτιώσει την κοινωνική τη πολιτική. Οι πολίτε αυτή την περίοδο περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Mm -hmm. Έχει εκτιναχθεί το κόστο ζωή του. Δηλαδή, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο πλέον για ακρίβεια. Δεν είναι μόνο ακρίβεια σε μερικά προϊόντα. Είναι ακρίβεια στα τρόφιμα 30%. Οι τηλεπικοινωνίε στη χώρα μα αυξάνονται. Το στεγαστικό ζήτημα είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι τα ενίκια πόμως. έχουν αυξηθεί 45% τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν το 50% του εισοδήματο των νέων ζευγαριών πηγαίνει στο ενίκιο. Πώ θα κάνουν οι οικογένειε αυτοί οι άνθρωποι. Πώ θα κάνουν παιδιά, πώ θα καταπολεμήσουν το, έχει, το, πυροπολή, το θα μεγάλο ζήτημα τη υπογεννητικότητα. Κανείς για τα ενίκια τι να κάνει η κυβέρνηση, η, κασύνη, Φυσικά η κυβέρνηση. Φυσικά και μπορεί, μπορεί να, να κάνει. Μπορεί να ρυθμίσει το ύψο των ενίκων. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή. έχει προτείνει εδώ και τέσσερα χρόνια συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τη στεγαστική πολιτική. Ξεκινήσαμε πάλι με το Ταμείο Ανάκαμψη. Είχαμε προτείνει 250.000 κοινωνικέ κατοικίε να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψη, όπω έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Mm. Δεν το φανταστήκαμε. Το είδαμε και σε άλλε χώρε είχαν και αυτοί το ίδιο πρόβλημα και ενένταξαν χιλιάδε κατοικίε έτσι ώστε να δοθούν ιδιαίτερα σε νέα ζευγάρια με πολύ χαμηλά ενίκια και να λυθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επιπλέον, είπαμε να μπουν περιορισμοί όσον αφορά τα Airbnb για να μπορέσουμε να, να ρίξουμε τι τιμέ. Ζητήσαμε να καταργηθεί Golden Visa. Μετά από τόσα χρόνια που το λέγαμε, επιτέλου mm -hmm. η κυβέρνηση αύξησε το όριο τη Golden Visa στου 800.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένα βήμα. Αυτό σημαίνει επικοδομητική αντιπολίτευση. Αυτό σημαίνει αντιπολίτευση που όχι μόνο φωνάζουμε και λέμε τα αρνητικά, αλλά προσπαθούμε με αυτά τα οποία επεξεργαζόμαστε να βελτιώνεται η κατάσταση του Έλληνα πολίτη. Γιατί αυτό θα το εισπράξει. Yeah. Επιπλέον, στο κόστο ζωή, επειδή ξεκινήσαμε από την υγεία, η χώρα μα είναι δεύτερη σε ιδιωτικέ δαπάνε υγεία μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε μόνο τη Βουλγαρία. Όλο αυτό το θα μελετάτε μείγμα. Και θα όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στου πολίτε, στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό χρειάζονται άμεσα λύσει. Βεβαίω. Τώρα, ε, είπαμε για το στεγαστικό. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και το ζήτημα τη υπογεννητικότητα. Ε, έχουμε φτιάξει ένα υπουργείο αυτή τη στιγμή οικογένεια και στήριξη για την οικογένεια. Ουσιαστικέ παρεμβάσει στο κομμάτι αυτό, στο δημογραφικό, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Ε, Μικραίνουμε, λιγοστεύουμε μέρα με τη μέρα. Ε, τι μπορεί να κάνει κάποιο μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ε, μία από τι βασικέ μου προτεραιότητε, αν μου δοθεί δυνατότητα τον ελληνικό λαό για να εκπροσωπήσω πάνω απ' όλα τη χώρα, και το Πασόκ φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικέ όσον αφορά την καταπολέμηση αυτού. Του ζητήματο που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρώπη γερνάει. Mm -hmm. Και η Ελλάδα μειώνεται δραματικά ο πληθυσμό τη τα τελευταία χρόνια. Άρα, λοιπόν, πρέπει άμεσα να υπάρχουν μέτρα στήριξη τη οικογένεια και των νέων ζευγαριών. Η στεγαστική πολιτική, αυτό που σα πρότεινα, είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τη νέα μητέρα, τον νέο πατέρα, οι οποίοι επιστρέφουν πίσω στην εργασία του. Πρέπει να υπάρχουν παντού βρεφοιολειπιακοί σταθμοί. Mm -hmm. Είχαμε προτείνει για τα τρία πρώτα χρόνια. Για κάθε γέννηση ενό παιδιού, επίδομα 300 ευρώ το μήνα, για να στηρίξουμε ουσιαστικά τα νέα ζευγάρια που δεν του αρκούν δύο μισθοί για να μπορέσουν να φτιάξουν την οικογένεια. Την οικονομία Η Ιδιαίτερα χώρα το αντέχει αυτό. Πρέπει να επενδύσουμε. Και πρέπει να βάλουμε και την Ευρώπη συμμέτοχο σε αυτή την προσπάθειά μα. Γι' αυτό σα λέω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να έχουμε βρεφονιπιακού σταθμού, έτσι ώστε να έχουμε μία στοχευμένη. Επιδοματική πολιτική και όχι αυτό που έκανε η Νέα δημοκρατία. Τι έκανε τα τελευταία χρόνια, έδωσε ένα μικρό επίδομα πριν από τι βουλευτικέ εκλογέ του Μαίου και του Ιουνίου για του νέου από 17 μέχρι 25. Δηλαδή, είναι σαν, σαν να του λέ, λέμε: θέλουμε απλά να πάρουμε την ψήφο σα. Και από εκεί πέρα δεν ενδιαφερόμαστε για εσά. Μα είχαμε όλοι ένα πα. Είχαμε... Όλοι, όχι, όλοι. όλοι βρήκαμε ένα πα. Ένα πα το βρήκαμε όλοι. Ναι. Ένα χρόνο... Από τον ονόμα ένα... πα μέχρι τώρα. <laughs> ένα χρόνο τώρα, από τι εκλογέ του Ιουνίου μέχρι σήμερα. Mm -hmm. Έχετε δει κάποιο άλλο μέτρο στήριξη. Μάλλον ξεχάστηκαν τα πα. Γι, σας... Γι' αυτό από τότε λέγαμε ότι το ζήτημα δεν είναι να δώσουμε ένα μικρό επίδομα. Το ζήτημα είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα τη ε, μείωση του πραγματικού εισοδήματο του πολίτη με μέτρα ουσιαστική στήριξη. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή, οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Θα μα πείραζε να θεσπίσουμε ξανά το ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλού Δηλαδή για ανθρώπου που παίρνουν 300 και 400 ευρώ και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Θα, θα, θα μα πείραζε να έχουμε αυξήσει ήδη το κάτω από το μισθό και να μην το κάνουμε όπω το κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, Κάθε φορά που θα έρθουμε στι βουλευτικέ εκλογέ ή στι ευρωεκλογέ, να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Θα μα πείραζε να απορροφήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του μη μισθολογικού κόστου στον ιδιωτικό τομέα για να δώσουμε τη δυνατότητα στι επιχειρήσει να περάσουν απευθεία στου εργαζομένου τι αυξήσει και να υπάρχει ουσιαστική αύξηση του μισθού. Μέτρα πρακτικά, τα οποία τα έχουμε πει πολλέ φορέ, αλλά έχουμε μια άλλη αντίληψη. Δυστυχώ αυτή τη στιγμή. Οι πολίτε δεν αντέχουν άλλο και έχουν απογοητευτεί. Mm. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα των Ευρωπαϊκών εκλογών. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την Ευρώπη που θέλουμε, για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και τι επιδιώξει μα τα επόμενα χρόνια. Αλλά πρέπει και εδώ να υπάρξει ένα μήνυμα για τη χώρα μα. Για μένα πρέπει να μπει ένα φραγμό σε αυτή την αλαζονική διακυβέρνηση, η οποία θεωρεί ότι δεν πρέπει να απολογείται για τίποτα. Για όλα η απάντηση είναι: πήραμε 41% στι τελευταίε εκλογέ. Mm παρότι η καθημερινότητα του πολίτη είναι τόσο δραματική και τόσο άσχημη και πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος στην αντιπολίτευση. Μία ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα σταθεί απέναντι στην συντηρητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στην αδιέξοδη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που δημιουργεί όλο και περισσότερο το χάσμα μεταξύ του ελληνικού λαού. Ευνοούνται οι λίγοι και οι ισχυροί και την πληρώνουν οι πολλοί ο ελληνικός λαός που κερδοσκοπούν και πάλι μεγάλοι όμιλοι πάνω του. Στο μοτίβο τώρα αυτό που λέτε κύριε Σπυρόπουλο, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μια επίθεση φιλίας, τώρα πώς να το περιγράψουμε από το ΣΥΡΙΖΑ από τον Στέφανο Κασελάκη προς τα... Προ άλλε δυνάμει του κέντρου αριστερού χώρου και ο πρόεδρο σα έχει προαναγγείλει κάποιε πρωτοβουλίε μετά τι εκλογέ για τη συσπήρωση του κέντρου αριστερού χώρου. Τι αναμένουμε, και αυτή την επίθεση φιλία, πώ σχολιάζετε εσεί από τον Στεφάνο Κασελάκη δεν νομίζω ότι ο κ. Κασαλάκη έχει μια σταθερή άποψη για το τι θέλει να κάνει στην πολιτική ζωή του τόπου. Και το λέω αυτό γιατί όλη η δημόσια του τοποθέτηση και οι δημόσιε δηλώσει του είναι αντικρώμενε σε πολλέ στιγμέ. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη ως πρόεδρο είναι ακόμα πλέον τη αριστερά ή τη κεντροαριστερά ή παραπέμπτη στην ελληνική σοσιαλδημοκρατία. Άρα δεν ξέρω για, για ποιε ε, ε εννοι... συζητήσει πιο πολύ η ρητορία του παραπέμπει στον Ντόναλτ Τραμπ των ΗΠΑ παρά σε ένα κόμμα το οποίο πρεσβεύει τη σοσιαλδημοκρατία. Ακόμα και το ύφο και ο τρόπο που κάνει η αντιπολίτευση θεωρώ ότι ε, δημιουργεί μόνο ένα εύκολο γήπεδο στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα χάσει ποτέ με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Κασελάκη. Και το λέω γιατί είναι προφανέ ότι αυτόν θέλουν ω αντίπαλο. Αυτή είναι και μια μεγάλη συζήτηση. Δεν θέλουν το Πασόκ. Και είναι λογικό γιατί παραδείγματο χάρη για την υγεία που συζητάγαμε πριν, το ΠΑΣΟΚ έχει μια δομημένη πρόταση και κάνει μια σκληρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και στα επικοινωνιακά σώμα του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Κασελάκη δεν ήξερε καν ποιο είναι το ποσοστό του ΑΕΠ που γίνει στην υγεία. Το Πασόκ τέσσερα χρόνια τώρα αγωνίζεται για το μεγάλο ζήτημα τη στέγαση. Ο κ. Κασελάκη το μόνο που παρουσίασε είναι τα σπίτια του σε πρωινέ και μεσημερινέ εκπομπέ. Το Πασόκ με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη έφερε στη Βουλή τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίο κρυβόταν μέχρι τότε, για να απολογηθεί γιατί ένα χρόνο τώρα εξελίσσεται μια προσπάθεια συγκάλυψη για το μεγάλο έγκλημα των τεμπών. Και την ίδια ώρα ο κ. Κασελάκη έκανε δηλώσει έξω mm -hmm. για διεθνεί παρατηρητέ που χρειάζεται η χώρα για να κάνει εκλογέ. Απροσανατολίζοντα τη συζήτηση και δίνοντα μια εύκολη διαφυγή στην Νέα Δημοκρατία. Άρα γι' αυτό έχει αντιδράσει λοιπόν, το Κόμμα. Αυτή η αντιπολίτευση είναι κάτι πολύ εύκολο για την Νέα Δημοκρατία και τη θέλει. Γι' αυτό ο ελληνικό Ζελό πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει μια επιλογή. Εμπιστευόμενο το Πασό ξέρει ότι έχει έναν αντίπαλο με σοβαρότητα, με καθαρές προτάσεις, με σύγχρονο λόγο να αναδείξει τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία απέναντι στην αδιέξοδη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η απάντηση πρέπει να δοθεί στις ευρωπαϊκές εκλογές. Σα ευχαριστούμε πολύ σας ευχαριστούμε. για την πολύ. Σας Εγώ σα ευχαριστώ. <laughs> να είστε καλά. Καλή καλά, περιοδία, βεβαίω, να πούμε. Φεβαίως. Νομίζω σε λίγο θα πάτε και στι μοίρε. Συνεχίζουμε στις στις... Ε... Ε... Στην, Κρήτη. Ε... πιστεύω και κλείνω με αυτό <laughs> <laughs> ότι το πράσινο νησί Κρήτη. Μπλε θα... ήταν στι προηγούμενε. Θα ξαναβαφτεί <laughs> πράσινο στο αποτέλεσμα των Ευρωπαϊκών εκλογών. Θα έχουμε νέα, σημαντική, μεγάλη άνοδο και η αντεπίθεση θα ξεκινήσει από εδώ, από την Κρήτη. Εδώ θα είμαστε. Θα, θα τα δούμε όλα, κύριε Σπιπέλη. Θα... καλά. Θα Καλό αγώνα, καλή επιτυχία.